Με κεντρικό αίτημα να μπει τέλος στην αδικαιολόγητη αστυνομική βία, εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στον Ντάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσε η βίαιη επέμβαση των αρχών για να διαλύσουν εφηβικό πάρτι σε δημόσια πισίνα. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένας λευκός αστυνομικός διακρίνεται να ρίχνει στο έδαφος μια έφηβη Αφροαμερικανή και να προτάσει το όπλο εναντίον των υπολείπων. Ακτιβιστές και αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν ότι οι πράξεις του είχαν ρατσιστικά κίνητρα. Ένας φίλος μου, αυτός που κατέγραψε το περιστατικό με την κάμερά του, ήταν λευκός, δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας. Αντιμίλησε στον αστυνομικό και αυτός δεν του είπε τίποτα. Ο ίδιος αστυνομικός όμως είπε πολλά στους νεαρούς Αφροαμερικανούς που ήταν εκεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο πρωταγωνιστής του επίμαχου βίντεο τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων ζητούν την άμεση απόλυση του αστυνομικού. Το περιστατικό στον Ντάλλας επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση την αδικαιολόγητη χρήση βίας από την αστυνομία εναντίον μειονοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.